Είμαστε με τον Γέρο Σιλιανό, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Άγιον Όρος. Θέλει να μας πει μία... Ναι. Ναι. Γεώργιος από Κύπρο έχει ρεστοράν, με βρήκε, μου είπε δείχνω εσπλαχνία στους ανθρώπους. Πέφτουν σίδερα στα είναι πόδια. Είναι κοσμικός. Ναι, πέφτουν σίδερα στα πόδια, σπάζουν παπούτσα. Πολλές φορές τίποτε κακό τα πόδια. Γίνεται το θαύμα, δεν παθαίνει, διότι έχει τι να κάνει. Και όταν έβαλα στο αυτοκίνητο έναν τρελό και μεθυσμένο, είχα και τη γυναίκα μου και μου έλεγε: ρε, εσύ άξιος, εσύ να έχεις αυτήν τη γυναίκα. Αυτή ωραία, εσύ άσχημος. Και λέει: η γυναίκα χειρότερο λόγο για τον Γιώργιο. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι εσύ, δηλαδή κοσμικός Άγιος. Εσύ τόσο ωραία, έχεις αυτόν το θύχαμα, τον είπε θύχαμα. Ναι. Και με ταξίδι σε εκατομμυρίων να κάνει άνθρωπος τι έκανε ο Γιώργιος. Εστράφει πίσω χιλιόμετρα και τον πήρε στο σπίτι του να τον περπηθεί που τον είπε θύχαμα. Ναι. Είναι κοσμικός Άγιος, ναι. Δηλαδή. Τι είναι. Υπάρχουν και κοσμικοί Άγιοι, Για άκου να δεις, εστράφει πίσω, ποιος το κάνει άλλον αυτό. Να μπεις είχαμε και να στραφείτε σε χιλιόμετρα τον πάρει να τον ταΐσει, να τον ποτίσει. Επιτελεί δηλαδή θαύματα ο Γιώργος. Σου είπα το μεγαλύτερο θαύμα. Τι είναι και το... άλλα έχουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Ναι. Που πήρε τον τρελό και το βράδυ είναι, ο Θεός πήρε τον πάνω και δεν το θείο φως. Πήγε κλίμακα στους ουρανούς ο Γιώργος. Πήγε στους ουρανούς λέτε. Φοβερό. Αυτό είναι. Ούτε Άγιοι, όλοι οι Άγιοι δεν το βλέπουν το θείο φως από την ζωή. Ο Γιώργος το είδε. Το είδε, ναι, πήγε πάνω. Που έκανε αγάπη στον τρελό. Επειδή έκανε αγάπη στον τρελό. Επειδή έκανε αγάπη στον τρελό, βέβαια. Τόσο ταπεινός. Στράφει πίσω και τον πήρε στο σπίτι να τον ταΐσει, να τον ποτίσει και μετά να τον πάρει εκεί που θα πήγαινε. Ήμουν στο Ματωπέν και ο Θεός έλεξε θαύμα ότι πρέπει να λέμε αυτή την ιστορία. Ναι. Είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Ο ηγούμενος έβαλε έναν επίσκοπο να μας λέει τα λόγια του Θεού. Είχα πόθο να πω αυτά τα δύο θάματα, αλλά δεν τολμούσα να μιλήσω. Πληροφορήθηκε ο ηγούμενος του τον Κύριο ότι πρέπει να μιλήσω. Θα μιλήσει μόνο ο Σιλουανός κάτι, εγώ δηλαδή, για να πω την ιστορία του Γιώργου. Ως και ο επίσκοπος έπεσε κάτω, ταπεινώθηκε. Λέει, ο επίσκοπος έπεσε κάτω. Όχι, ταπεινώθηκε, θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Καλά λέει με τα λόγια του Θεού, αλλά αυτό με την αγάπη λέει πήγε πάνω και δεν το Θεό. Μάλιστα. Με την αγάπη λοιπόν πήγε στον ουρανό και είδε το Άγιο Φως. Ο Θεός τον πήρε. Φοβερό γεγονός αυτό. Είναι φοβερό θαύμα. Το Ευαγγέλιο στην πράξη. Το Ευαγγέλιο στην πράξη. Και ο Θεός θέλει να λέγεται. Πώς βλέπετε τον κόσμο σήμερα έξω. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Θα έρθουν μεγάλα γεγονότα. Θα πάρουμε την πόλη, θα γίνει ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο. Θα έρθουν γεγονότα, λέτε. Ναι, ναι. Μετά από 10-20 χρόνια ή... Δεν ξέρω. Αυτά δεν μας δίνει ημερομηνία στο Κύριο. Μάλιστα. Έτσι λένε. Ναι. Αλλά έρχονται γεγονότα. Μάλιστα. Την ευλογία σας, Γέροντα. Βγήκε ένα βιβλίο στην Κρήτη που μιλά ο Θεός από κάποιον παιδί Δημήτριο. Ναι. Ο παιδί μου το Δημήτριο σας λέει έτσι και έτσι και λέει αυτά τα πράγματα. Ναι. Και το εμβόλιο ήταν πειρασμό, ήταν διαβολικό πολύ το εμβόλιο που κάνουν. Και το κάνουν και πατριάρχες και εβίαζαν και τον κόσμο να τον κάνουν. Ένας επίσκοπος Παύλος στη Δράμα που δύο ιερείς τους φύγαν που δεν κάναν το εμβόλιο, είναι πια στην κόλαση ο επίσκοπος Παύλος. Ναι. Θέλει βοήθεια τώρα εκεί. Θέλει βοήθεια. Και κάποιος ιερομόναχος του Πορφύριου τον πήρε ο Κύριος και εσύ ήταν βοήθεια. Στην ευλογία σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε μία ιδιαίτερη συνομιλία με έναν γέροντα εδώ του Αγίου Όρους, τον γέροντα Σιλουανό, που πραγματικά μας συγκλώνησε με αυτή την ιστορία με τον Γεώργιο από την Κύπρο, που είναι εν ζωή και έχει αγγίξει τα ουράνια. Καταλαβαίνετε, για να το πει τώρα ο γέροντας αυτό. Επίσης είπε ότι θα έρθουν μεγάλα γεγονότα για όσους δεν ακούσατε καλά, και τα γεγονότα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα μετά από πολύ καιρό η Ορθοδοξία να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Θέλει υπομονή, ελπίδα, πίστη για όλα αυτά που έρχονται και θα έρθουν τα γεγονότα, είπε ο γέροντας πριν λίγο. Και τον είδα, κυρίες και κύριοι, πολύ ταπεινό, σοφό και μετρημένο σε αυτά που έλεγε.
τον είδατε, ήταν πολύ έτσι ταπεινός με τα κουμποσκήνια στο, και τα λοιπά στο τρουβά εκεί, με αυτό, ήταν ένας ασκητής που έχουμε ανάγκη σήμερα όλοι μας να έχουμε την ευχή του. Πήγα να πάρω την ευχή του και μου έκανε το χέρι ότι δεν είμαι άξιος να σου δώσω την ευχή. Αυτοί κυρίες και κύριοι είναι άγιοι. Αυτοί κυρίες και κύριοι είναι πραγματικά η ταπεινοφροσύνη με συγκλώνησε αυτού του γέροντα. Η ταπεινοφροσύνη αυτού του γέροντα με συγκλώνησε. Τον βρήκα τυχαία εδώ στο Άγιον Όρος με το που πάτησα το πόδι μου. Βρέθηκε μπροστά μου. Χωρίς να έχω προγραμματίσει τίποτα, χωρίς να έχω σχεδιάσει τίποτα. Και όπως λένε οι πατέρες εδώ στο Άγιον Όρος, εδώ το κανονίζει η Παναγία. Προφανώς ήταν θέλημά της να γίνει αυτή η αποκάλυψη αυτού του γέροντα Σιλουανού για τον Γεώργιο και για τα γεγονότα που έρχονται. Αλλά και για τα εμβόλια, είπε, το ακούσατε φίλες και φίλοι μου. Πραγματικά, ο καθένας λέει κάνει ό,τι θέλει έξω, είπε ο γέροντας. Δεν έκρινε όμως, φίλες και φίλοι μου. Γι' αυτό λέμε, η κατάκριση είναι, ήταν ταπεινός. Εγώ τον είδα ότι ήταν πολύ ταπεινός. Ήταν πάρα πολύ ταπεινός. Δεν έκρινε όμως. Προσέξτε. Δεν έκρινε τον κόσμο. Είπε ότι αυτά, ο καθένας έξω κάνει ό,τι θέλει. Και έμενε σε αυτό. Ας αποτελέσει αυτός ο γέροντας δίδαγμα για όλους μας, κληρικούς και λαό, και να γίνουμε μικροί Απόστολοι. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι, μικροί Απόστολοι. Ο καθένας μας μπορεί κάτι να κάνει για τη σωτηρία της ψυχής, αλλά και για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Να είστε καλά.